είναι. Αν δείτε... Στην επόμενη μέρα των εκτάσεων που έχουν καεί, εστιάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με το σχέδιο δράσης να βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, ώστε να μην υποβαθμιστεί το δασικό οικοσύστημα. Ο πρώτος πυλώνας αφορά παλαιότερες καμένες εκτάσεις και έχουν ενταχθεί από τον Απρίλιο στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων και ο δεύτερος στην Πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου. Πέρα από τις εκτάσεις που πριν την Πυρκαγιά είχαμε ήδη εντάξει στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, η νέα φωτιά θα μας δώσει και νέες εκτάσεις, οι οποίες λόγω του γεγονότος ότι είναι διπλοκαμένες, τριπλοκαμένες, θα πρέπει να τις βοηθήσουμε με την τεχνητή αναδάσωση. Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα πέρασε από 104.000 στρέμματα, με την καμένη έκταση να ανέρχεται στα 91.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 77% είναι δασικές εκτάσεις, ενώ μόλις το 10% αποτελούσε δάσος υψηλής βλάστησης, με την υπόλοιπη έκταση να αποτελεί κυρίως χαμηλή θαμνώδη βλάστηση και βραχώδη περιοχή. Η Μεγάλη Πυρκαγιά της Βορειοανατολικής Αττικής ήρθε να συναντήσει προγενέστερες φωτιές, οι οποίες έπληξαν το 2009 και το 2022 την Πεντέλη, γεγονός το οποίο συνιστούν το έδαφος πρόσφορο μόνο για τεχνητή αναδάσωση. Μέσω ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, το οποίο προβλέπει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και στις 23 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη αναδασώσεων, θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 3 μηνών. Ενώ ταυτόχρονα έχοντας ως οδηγό την αυτόχθονη βλάστηση της περιοχής που έχει καταστραφεί, θα ξεκινήσουν αναδασώσεις σε έκταση 18.000 στρεμμάτων σε Πεντέλη και Καπανδρίτη, όπως από τον Απρίλιο προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Για την προσέγγιση και την αύξηση της ανθεκτικότητας, όπως σας είπα και νωρίτερα, των οικοσυστημάτων που δημιουργούνται, έχουμε επιλέξει και μέσω των μελετών που θα εκπονηθούν να εγκατασταθούν και ήδη πλατήφυλλα, τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στην έναρξη αλλά κυρίως στη μετάδοση της φωτιάς. Τέτοια είδη έχουμε δώσει οδηγίες αλλά και σποροπαραγωγικό υλικό και παράγονται στα δημόσια δασκαφιτόρια, όπως είναι παραδείγματος χάρη ιδρύς, κουτσουπιά και άλλα τέτοια είδη πλατήφυλλα. Συστάδες δέντρων όπως αυτή που βλέπετε πίσω μου θα βοηθήσουν στην φυσική αναγέννηση των παλαιότερων καμένων εκτάσεων, λειτουργώντας ως νησίδες σπορείς. Υπάρχουν σημεία που οι συστάδες δέντρων, υψηλών δέντρων, έχουν σωθεί ακριβώς γιατί είχαμε κάνει παρεμβάσεις πρόληψης, έργα αντιπυρικής προστασίας πρόληψης. Επομένως, αυτά τα δέντρα σωθήκαν, πέρασε η φωτιά από κάτω χωρίς να τα πειράξει. Με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται σε εξέλιξη, δύσκολο να μένεται το επόμενο τριήμερο. Στην Αττικοβιωτία, στην Εύβοια, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στα νησιά του Βόρειου, Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, θα επικρατήσουν μελτέμια της τάξης των 6 και 7 μποφόρ, σταδιακά από αύριο Παρασκευή, Σάββατο, και θα ενισχυθούν περαιτέρω την Κυριακή. Και υφιστώ την προσοχή όλων και ζητώ από τους συμπολίτες μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή, γιατί κανένα λάθος δεν επιτρέπεται. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στο επίπεδο 4 σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.